Δέσβησε επί τιμή, είναι από το Αίγιο. Δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα, είναι Αθήνα. Εγώ είμαι στο Αιγαίο Παλαιστίνη. Παρακαλώ. Προεκλογικός αγώνας, λέω γι' αυτό. Τι να κάνουμε. Στο Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο δημιουργήθηκε μέσα από τις πλατείες από απλούς ανθρώπους το 2011. Από εκείνη τη στιγμή και μετά παλεύουμε για μια κυρίαρχη χώρα, ελεύθερη, ανεξάρτητη και δημοκρατική. Πάνω απ' όλα να μπορεί ο λαός να είναι αφέντης στον τόπο του. Τώρα, το πρόγραμμά μας, εμείς μιλάμε για διαγραφή χρέους, έτσι πως έχουν έρθει τα πράγματα, σύμφωνα με το ΟΗΕ, όπως και προχθές έγινε το ψήφισμα, παρόλο που απήχε η Ελλάδα, λες και δεν είχε πρόβλημα έντονο. Έχει από τα μεγαλύτερα προβλήματα που παρουσιάζονται. Διαγραφή μονομερής σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και είναι σχετικά εύκολο. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι θα πρέπει να έχουμε το έξοδο από Ευρωπαϊκή Ένωση και δικό μας εθνικό νέο νόμισμα. Γιατί αν δεν έχουμε εθνικό νόμισμα, δεν μπορούμε να τροφοδοτήσουμε την οικονομία μας. Γιατί είμαστε έρμερο του κάθε Ντράγκη. Είμαστε έρμεο του κάθε Ντράγκη που ανάλογα τα κέφια του μας χειραγωγεί και ανάλογα. Είδατε τώρα μαζί με την προηγούμενη κυβέρνηση έγινε capital controls. Γιατί? Όταν αγοράζουμε το μιλάει και το ΛΑΕ, για εθνικό νόμισμα μιλάει και το νέο κόμμα του κ. Λαβαζάνη. Τι διαφορετικό έχετε εσείς στο δικό σου κόμμα? Εμείς είμαστε σταθεροί, δεν ξέρουμε τώρα, ο κύριος Λαφαζάνης, είχαμε έρθει σε επαφές μαζί του πριν τις εκλογές. Δεν μπορέσαμε, ήμασταν πιο πατριώτες από ό,τι θα ήθελαν στο κόμμα του. Δεν μπορέσαμε να τα βρούμε προς το παρόν. Μπορεί να τα βρούμε κάπου μετά τις εκλογές παρακάτω για να δημιουργηθεί ένα μεγάλο μέτωπο. Εμείς είμαστε σταθεροί και αποφασισμένοι. Αυτό το λέμε από την πρώτη στιγμή, όλο αυτό το πρόγραμμα το λέμε από την πρώτη στιγμή. Το έχουμε... Είναι κανονικά κοστολογημένο, όλα είναι έτοιμο και μπορεί ανά πάσα στιγμή να το χρησιμοποιήσουμε. Εμείς μπορούμε να το διαβάσουμε κάπου αυτό, εμείς τους δημοσιογράφοι. Μπορείτε, το πρόγραμμα περιλαμβάνει στο ΕΠΑΜΕΛΑΣ, μπορείτε να δείτε όλο το πρόγραμμα στο ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να δείτε όλο το πρόγραμμα όπως έχει, με όλες τις λεπτομέρειες. Εγώ μπορώ να σας αναφέρω εντάχυστη κάποια βήματα που μπορούν να γίνουν. Κυρία Σιώβανε, θα θέλαμε, μας αναφέρατε έτσι επιγραμματικά τη διαγραφή του χρέους και το εθνικό νόμισμα. Νόμισμα έξοδος από Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. Κατάργηση μνημονίων. Είναι το θέμα της δικαιοσύνης, που αν δεν αποδοθεί δικαιοσύνη για όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον στη χώρα μας, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε μετά. Και έχουμε προχωρήσει και ένα βήμα ακόμα παραπέρα. Μιλάμε για νέο σύνταγμα από το λαό για το λαό, με δικλείδες ασφαλείας, να μην ξαναβρεθεί ο λαός, να ψηφίζει όχι σε δημοψηφίσματα και να παίρνει ένα μεγάλο ναι. Παρακαλώ. Πώς το πιστεύετε θα πάρετε σε αυτές τις εκλογές? Δεν άκουσα τι είπατε. Το αριθμητικό ποσοστό που θα πάρετε σε αυτές τις εκλογές, πού είναι ο πήγης εκλογικός πήγης για εσάς? Εμείς θα προσπαθήσουμε να μπούμε να μπει ο Δημήτρης ο Καζάκης στη Βουλή, γιατί να μπορέσει να μιλήσει και να αναπτύξει το πρόγραμμά του μέσα, να μπορέσει να γίνει πιο γνωστό στον κόσμο και να κατεβεί να παλέψει με το λαό του για να αποκτήσει αυτά που του, για να έχει ένα καλύτερο μέλλον και αύριο η χώρα μας. Κυρία Σιώβα, εσείς έχετε αναπτύξει δράση και στην κοινωνία, στην Πάτρα, μέσα από το κοινωνικό ιατρείο και το φαρμακείο και από... με τους αγώνες σας για τους εργαζομένους και τους ανέργους. Τους ανασφάλιστους. Εσείς πώς δώσατε τώρα, πώς μπήκατε στην ενεργά σε αυτή τη διαδικασία και να προσπαθήσετε για κάτι? Θυμάμαι ήταν τότε με τον Γιώργο το 10, το Γιώργο Παπανδρέου. Μόλις τον άκουσα ότι του φάνηκε πολύ ωραία ιδέα να μας βάλει στα μνημόνια, ήταν ο καταλήτης. Από εκείνη τη στιγμή είμαι στο δρόμο. Αποφάσισα, λόγω της δουλειάς μου ενός ηλεύθρια, αποφάσισα όσο μπορώ να βοηθήσω τους ανθρώπους που πλήττονται περισσότερο και ιδιαίτερα τα παιδιά. Με τους άνεργους ανασφάλιστους, όταν ξεκινήσαμε, έβλεπα ότι δεν έχουν καθόλου δικαιώματα και παλεύουμε τουλάχιστον να κερδίσουμε κάποια από αυτά. Μετά υπήρχαν οι. Στην πορεία είδαμε ότι αρχίσανε να γίνονται οι πληστηριασμοί, το οποίο το θεωρούσαμε ότι δεν έπρεπε να γίνουν και ακόμα το θεωρούμε. Και επειδή τώρα έχει περάσει ο κώδικας δικονομίας και πιθανότατα θα γίνονται ηλεκτρονικοί, μπορεί να χρειαστεί κάπου παρακάτω, όπως στην Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, να έχουμε το κύμα των εξώσεων. Επομένως, το πρώτο μνημόνιο ήταν αυτό ουσιαστικά που σας κινητοποίησε. Η αδικία που έγινε στο λαό μου. Μάλιστα.
τη χώρα μου. Θα θέλατε έτσι κλείνοντας να δώσετε και ένα μήνυμα στους πατρινούς ή αν έχετε κάποια εκδήλωση προγραμματίσει για να ενημερωθούν και περισσότερο βέβαια για τις προτάσεις του κόμματος. Εμείς έχουμε κάνει κάποια. Κάναμε την εκδήλωση την κεντρική μας με τον Δημήτρη τον Καζάκη στην πλατεία Γεωργίου. Πήγε πάρα πολύ καλά. Ακολούθησε και συζήτηση. Έχουμε κιόσκι στην πλατεία που μπορεί ο κόσμος να έρχεται και να μας βρίσκει και να συζητάμε. Καθώς επίσης εμείς κάνουμε και περιοδίες σε όλο τον νομό Αχαΐας. Και λέω στον πατρινό λαό να τολμήσει, γιατί το ΕΠΑΜ έχει όραμα, έχει στόχο, έχει και πρόγραμμα. Αν θέλουμε κάποια στιγμή να είμαστε αφέντες στη χώρα μας και ο λαός να είναι ο πραγματικός, ο εντολοδόχος για ό,τι γίνεται στη χώρα και να έχουμε ένα μέλλον εμείς και τα παιδιά μας, ας ψηφίσει ΕΠΑΜ. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στον αγώνα σας.